ποιος μπορεί ας βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο που πράγματι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα Βλάση, καλησπέρα στους φίλους τηλεθέτες. Είδαμε το δράμα που ζει ένας άτυχος συμπολίτης που πέρα από την ατυχία που τον έχει βρει, έχει να αντιμετωπίσει και τεράστια οικονομικά προβλήματα, καθώς η πολιτεία και στη δικιά του περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις στηρίζει ανεπαρκώς, Στέφανε. Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με προβλήματα οι οποίοι χρειάζονται την στήριξη και τη συμπαράσταση όλων μας και φυσικά της πολιτείας, η οποία έχει υποχρέωση σε ένα ευνομούμενο κράτος να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, που βρίσκονται σε αυτή τη θέση και με αποτέλεσμα, όταν δεν έχουν την επαρκή στήριξη, να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει. Από τα πολύ παλιά χρόνια, τουλάχιστον στη χώρα μας, στην κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, είναι γεγονός ότι τους ενδεείς και τους ανθρώπους με προβλήματα πάντοτε η πολιτεία τους φρόντιζε. Θέλω να πιστεύω ότι και στη σημερινή κοινωνία, παρά τα δύσκολα προβλήματα που περνάμε σε πάρα πολλούς τομείς, θα βρεθεί ο τρόπος ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη σε αυτές τις ομάδες ανθρώπων που έχουν προβλήματα σοβαρότατα υγείας και οι οποίοι χρειάζονται τη στήριξη και τη συμπαράσταση. Πάμε σε κάτι άλλο, Στέφανε. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει να παραμιλούμε τις ανάγκες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε με τίποτε ότι θα πρέπει να τους δίνουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Και τη στήριξη την οικονομική μας. Όσοι μπορούμε. Εννοείται. Χωρίς στήριξη οικονομική. Έστω και ελάχιστα. Έστω και ελάχιστα από όλους μας. Αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη. Με προβλήματα. Για φαντάσου τι έχει να αντιμετωπίσει. Δεν το συζητάμε, το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Αλληλεγγύη είναι η μαγική λέξη. Πάμε σε κάτι άλλο. Ναι, Στέφανε, ακούσαμε σήμερα τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο να λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι εκτός κάθε ορίου. Εκτός κάθε ορίου λογικής, θα έλεγα εγώ. Στέφανε, πώς άκουσες τον Χρυσόστομο? Και καταρχάς να πούμε, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είναι αυτή τη στιγμή Μητροπολίτης Δωδώνης και εσύ γνωρίζεις. Δεν υπάρχει Μητροπολίτη. Γνωρίζεις καλύτερα, λοιπόν, από τον καθέναν. Σε ακούμε, ξεκαθάρισε. Είναι ο πρώην Μητροπολίτης Ζακύνθου. Ωραία. Και νυν Επίσκοπος Δωδώνης. Παλαιότερα υπήρχε το επισκοπικό σύστημα. Σε κάθε Μητρόπολη, ναι, υπήρχαν επίσκοπες, όπου οι επίσκοποι συνεργάζονταν, ήταν βοηθοί του Μητροπολίτη και γινόταν σύναξη των επισκόπων μιας Μητροπόλεως υπό την προεδρία του οικείου Μητροπολίτου. Α, μια μικρή Ιερά Σύνοδος δηλαδή σε κάθε Μητρόπολη, με τους επισκόπους. Σε κάθε Μητρόπολη υπήρχε μια μικρή Ιερά Σύνοδος. Έτσι λοιπόν, υπάλε ποτέ διαλάμψασα επισκοπή Δωδώνης, μετά την οικειοθελή παρέτηση από τη Μητρόπολη Ζακύνθου λόγω ηλικίας του, συμπλήρωση του ωραίου ηλικίας, ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος παραιτήθηκε από Μητροπολίτης και είναι τιτουλάριος επίσκοπος Δωδώνης. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Δεν είναι Μητροπολίτης όπως τον αναφέρουν, ούτε υπάρχει Μητρόπολη Δωδώνης. Ναι. Και δεν υφίσταται, δεν υφίσταται δηλαδή. Τώρα, δεν υφίσταται Μητρόπολη Δωδώνης, δεν υφίσταται. Ναι, ούτε καν επίσκοπη Δωδώνης. Για πάμε. Ναι, Στέφανε. Πραγματικά δημιούργησαν πολύ μεγάλο ζήτημα. Βγήκε αμέσως η Ιερά Σύνοδος. Έτσι. Και εξέφρασε την εντονότατη διαφωνία της και τη διαμαρτυρία της για τα όσα είπε. Διότι, όπως είπε, η Εκκλησία δεν στηρίζει τέτοιες απόψεις και δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπε. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, για το βιασμό στη γυναίκα, ότι συνεννεί η γυναίκα και ότι δεν γίνεται σύλληψη. Πράγματα τα οποία εξεμάνησαν οι πάντες εναντίον του, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να βγάλει ο ίδιος ανακοίνωση ότι διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις. Τι διαστρεβλώθηκαν? Ότι δεν τα είπε έτσι. Τα ακούσαμε όλοι. Δεν, ναι, εννοούσε αυτό. Είπε ότι η Εκκλησία με την σύλληψη μέσα στους όρους που περιβάλλονται από την κοινωνία για την Εκκλησία είναι ευχάριστη και καλοδεχούμενη και ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί σύλληψη τέτοια, ας πούμε, υπό τους όρους του βιασμού και τις συνθήκες του βιασμού, και ζήτησε συγγνώμη. Mm-hmm. Ζήτησε συγγνώμη από όσες γυναίκες και άνδρες έχουν βιαστεί, ζήτησε συγγνώμη και από όσους
θύχτηκαν από αυτά που ακούστηκαν ή διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι ότι ζήτησε συγγνώμη, δηλαδή, ότι ανασκεύασε. Καλό είναι. Να τα μαζέψει. Αλλά αυτά που είπε ήταν διαφορετικά, Στέφανε. Αυτά που είπε ήταν αχαρακτήριστα. Ήταν αχαρακτήριστα. Είναι και η ηλικία. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι αχαρακτήριστα. Μια γυναίκα η οποία βιάζεται συνενή, αν είναι δυνατόν. Τότε δεν υπάρχει λέξη βιασμός. Είναι αθλειότητες αυτά που είπε, είναι αθλειότητες. Μόνο το περασμένο της ηλικίας μπορεί να αιτιολογεί κάτι τέτοιο. Στο διαδίκτυο ο χαμός στην κυριολεξία, με τα όσα ακούγονται σε βάρος του έτσι, και μετά την καταδίκη από τη μεριά της Ιεράς Συνόδου, αναγκάστηκε ο ίδιος να βγάλει αυτή την ανακοίνωση, ότι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις του και εκεί... Δεν διαστρεβλώθηκαν οι απόψεις του. Εγώ άκουσα αυτά που είπε. Ακούσαμε όλοι αυτά που είπε. Δεν διαστρεβλώθηκαν πουθενά. Και επαναλαμβάνω, μόνο το περασμένο της ηλικίας του, η κατάστασή του, η νοητική, μπορούν να αιτιολογήσουν, όχι να δικαιολογήσουν, να το ολοκληρώσω, Στέφανε. Να το ολοκληρώσω. Μην βγαίνει στην τηλεόραση. Αλλά μόνο αυτό μπορεί να αιτιολογήσει. Όχι να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει όλες αυτές τις αθλειότητες, για να μην πω κάτι άλλο πιο λαϊκό που είπε. Ναι, πάμε. Συμφωνώ, Βλάση, ότι κάποιος άνθρωπος λόγω του περασμένου της ηλικίας, όταν νιώθει ότι δεν μπορεί να τα πει αυτά ή δεν πρέπει να τα πει, ή λόγω της ηλικίας του να φοβάται μήπως του ξεφύγουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να πει, Μαζίσου. Να μην βγει στην τηλεόραση. Μαζί σου. Δεν έχει νόημα να έχει δημόσιο λόγο. Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τον Κώστα Καραμαλή πριν ελάχιστα 24 ώρα προχθές. Στην ουσία να αδειάζει την πρακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην υπόθεση των επισυνδέσεων, των υποκλοπών, θα το πω μαζί, είμαι μαζί σου σε αυτό. Λοιπόν, τον άδειασε, μίλησε για το απόρριτο, είπε ξεκάθαρα ότι το απόρριτο υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου σε αυτή την περίπτωση. Έχει απόλυτο δίκιο ο Καραμαλής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για απόρριτο όσον αφορά στον Ανδρουλάκη, που θα πάνε να τον ψηφίσουν σε λίγους μήνες οι Έλληνες πολίτες. Δεν γίνεται αυτό. Απ' την άλλη, είπε φως, άπλετο φως, είπε ξεκάθαρα και με ένταση ο Κώστας Καραμαλής. Δεν βλέπουμε φως, τουλάχιστον σε θεσμών και διαφάνειας δεν φάνηκε φως, δεν απαντήθηκε κανένα ερώτημα πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολιτικά. Γιατί εδώ έχουμε μια καθαρή διαφοροποίηση, Καραμαλή. Ό,τι και να λέει η πλευρά Μητσοτάκη, η κυβέρνηση λέει: OK, μέσα στο πλαίσιο, μέσα στην πρακτική της κυβέρνησης είναι αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής. Δεν είναι μέσα στην πρακτική της κυβέρνησης όλα αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής, είναι διαφορετικά. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Και μετά τη μαντινάδα, αυτή την όμορφη μαντινάδα που είπε για αετούς, άλλο είναι να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις, άλλο είναι να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Είπε. Δείχνοντας το Μητσοτάκη, ποιον έδειχνε? Ναι, Βλάση, κοίταξε να δεις, δεν ήταν αυτό. Ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, δεν είναι ατυχαίος τέλεχος. Βέβαια. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και η μεγαλύτερη τάση στη Νέα Δημοκρατία είναι η Καραμαλή. Ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο θείος του, δεν είναι τυχαίος. Και έχει και την ομάδα των βουλευτών του, οι οποίοι υπακούν τυφλά σε αυτόν. Δεν ήταν άρα, δεν ήταν τυχαία και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο χωριό και στο σπίτι του Καραμαλή, όπου του δώσα και μια φωτογραφία μάλιστα και τα λοιπά, την οποία υποσχέθηκε ότι θα την έχει στο γραφείο του και τα λοιπά. Πήγε εκεί προφανώς για να εξομαλύνει κάπως τα πράγματα με την παρουσία του στον τόπο, στην πρώτη σερόν στον τόπο του Καραμαλή, στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνει στην Μακεδονία. Μάλιστα. Και πολύ σωστά έκανε, δηλαδή, κατά την άποψή μου, διότι όσα είπε ο Κώστας Καραμαλής, που δεν θα τολμούσε να τα πει άλλος στέλεχος, ή αν τα έλεγε κάποιο στέλεχος μεσαίου διαμετρήματος ή και παρακάτω, δεν θα τα λάβαινε και κανένας υπόψη του. Επειδή ακριβώς υπόθηκαν από τον Κώστα Καραμαλή, είναι εκείνα που στρίμωξαν πολύ περισσότερο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, διότι από τη μία πλευρά προσπαθεί να βρει τρόπους να ξεφύγει με αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Είτε διευρύνοντας το background, δηλαδή διευρύνοντας την περίοδο των ελέγχων, είτε προσπαθώντας να εκπαιδευτούν και άλλα πράγματα μέσα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μάθει το όσο ενδιαφερόμενος ο ίδιος, όσο και ελληνικός λαός, γιατί παρακολουθήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μαζί σου, 1000%. Πρέπει να το μάθουμε. Ήταν εχθρός της Ελλάδας? Τι ήταν ένας ευρωβουλευτής που υπερασπίζονταν
την Ελλάδα θα το μάθουμε, Στέφανε, εκ τιμάς. Θα το μάθουμε στην εξεταστική. Και φέρεται η παρουσία του από ό,τι άκουσα στον Αντώνιο Μάντζο που τον είχες, Δημήτρη το Μάντζο που τον είχες προχθές στο Δελτίο, τον εκπρόσωπο του Πασόκου, που είπε ο άνθρωπος σε πόσα νομοσχέδια καταθέσει στην Ευρωβουλή κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί, ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος έχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία και επειδή αναφέρθηκε ότι θα ανασχοληθεί με τις εκλογές, αυτό ήταν ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, δήλωσε ότι αυτό έγινε για να τεθεί το Πασόκ και ο ίδιος σε ομοιρία. Έτσι, ξεκάθαρα το είπε ο Μάντζος. Ναι, άρα λοιπόν, όταν προσπαθείς με τέτοιους τρόπους να μετέθεις σε μια κατάσταση η οποία θα ευνοήσει, αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστεί αυτή η σκόπελος και πώς θα οδηγηθούμε στις εκλογές, συν τα όσα προβλήματα που θα φέρει ο χειμώνας τώρα, δηλαδή αν έχουμε κυρίως τα οικονομικά προβλήματα, κυρίως την αύξηση στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή καύσιμα, ρεύμα, υγραέριο, πετρέλαιο κτλ. Το τι έχει να γίνει. Δεν μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ που πλέον είναι απαγορευτικά για τις τσέπες του κοσμάκι, του φτωχού λαού. Δεν μιλάμε για τους πληστηριασμούς που δεν έχουμε μόνο τα ξένα head funds, τα οποία άκουσαν, αγόρασαν με 7% τα κόκκινα δάνεια και τώρα αφού πήραν πόσα πήρανε, τα πουλάνε με λιγότερο ακόμα. Και δεν τα δώσαν στους ίδιους τους οφειλέτες με 10 ή 15% να μπορούν να πληρώσουν, να κρατήσουν τις περιουσίες τους. Τους τα παίρνουν για ψίχουλα και έρχονται οι ξένες οι εταιρείες και αγοράζουν χιλιάδες στρέμματα ή χιλιάδες σπίτια, τα οποία κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει ή ποιοι θα εγκατασταθούν και το πώς θα γίνει. Και δεν ακούγεται κανένα πολιτικό, δεν ακούγεται από κανένα μέσο ενημέρωσης, εκτός από τα περιφερειακά και ιδιαίτερα για το ITV που έχει γίνει, δεν ακούγεται και από μεγαλοδημοσιογράφους να ακουστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά όλα πώς θα περάσουν. Στέφανε, δηλαδή, σε ευχαριστώ όταν πολύ. Έχεις μπροστά σου και το φάσμα των υποκλοπών, το οποίο θα πρέπει το η Επιτροπή της Βουλής να το διερευνήσει. Σε ευχαριστώ πολύ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Στέφανε. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι,